Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά γιατί το αξίζετε. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, χάρηκα. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ. Και όπως καταλάβατε και από τον τίτλο, σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε μόνο drugstore προϊόντα για να κάνουμε αυτό εδώ το look. Δεν είχα ιδέα τι θα κάνω. Η έμπνευση για το σημερινό βίντεο ήρθε από τη συγκεκριμένη παλέτα της Revolution, την οποία την αγόρασα online γιατί είδα αυτά τα χρώματα, παιδιά, και λίγο κάτι μου είπαν, μου μίλησαν. Και είναι και χρώματα που δεν είχα στη συλλογή μου. Οπότε λέω, γιατί να μην πειραματιστώ και να μην βγω λίγο από την comfort zone μου. Κατά τα άλλα, έχω και πολλά άλλα ενδιαφέροντα drugstore προϊόντα. Πριν ξεκινήσουμε, να σας θυμίσω πόσο σημαντικό είναι να έχετε εγγραφεί στο κανάλι μου. Οπότε, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κάντε το τώρα. Πατήστε το κουμπί subscribe ή εγγραφή, αλλά και το κουδουνάκι, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Όπως πάντα, περιμένω τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας και τις ερωτήσεις σας και ξεκινάμε αμέσως. Το μόνο που έχω κάνει off camera σήμερα είναι τα φρύδια μου, γιατί δεν είχα καινούργια προϊόντα φρυδιών και τώρα θα βάλω primer. Σας έχω ξαναδείξει νομίζω το matte primer από την Wet n Wild και είναι matte, με κρατάει matte και επίσης είναι και oil free. Δεν ξέρω αν είδατε το βίντεο με το skincare που είχα ανεβάσει. Επειδή κάνω μια θεραπεία με οξέδι, τέλος πάντων προσπαθώ να εξισορροπήσω την κατάσταση της επιδερμίδας μου και να μην είναι τόσο λιπαρή. Προσπαθώ και όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιώ είναι oil free. Για foundation σήμερα θα χρησιμοποιήσω μία μίξη δύο foundations. Αυτό δεν είναι καινούριο, σας το έχω ξαναδείξει. Είναι το Serum Foundation από την εταιρεία The Ordinary. Είναι και αυτό oil free. Και αυτό είναι καινούριο για μένα. Ήμουν τις προάλλες online και τσέκαρα ποια foundations είναι oil free και είναι σχετικά οικονομικά. Και βρήκα αυτό από τα Sephora. Είναι το 10 Hour Wear Perfection Foundation. Θα κάνω μία μίξη λοιπόν και των δύο, γιατί αυτό το έχω στην απόχρωση Walnut. Και αυτό το έχω στην απόχρωση 2 Yellow Golden και το ένα είναι πολύ ανοιχτό, το άλλο είναι πολύ σκούρο, αλλά δεν πειράζει. Γιατί αυτή είναι τώρα μια πολύ περίεργη μεταβατική περίοδος που διανύουμε, στην οποία έχει αρχίσει και φεύγει το μαύρισμα των καλοκαιρινών διακοπών, αλλά δεν είμαστε και εντελώς άσπρες, τόσο άσπρες όσο είμαστε το χειμώνα, εγώ τουλάχιστον. Δεν έχω ξεβάψει ακόμα 100%. Παίρνω το αγαπημένο μου πινέλο και ξεκινάω. Θεωρώ ότι αυτά τα δύο foundations είναι πολύ κοντά και σε τελείωμα, δηλαδή αφήνουν αυτή τη λάμψη στην επιδερμίδα, ίσως αυτό τον Sephora να έχει λίγο περισσότερη κάλυψη που εγώ τη χρειάζομαι, γιατί έκανα και ένα καθαρισμό, παιδιά, και αυτά που βλέπετε δεν είναι ακριβώς σπυράκια, είναι όλα τα βαθιά σημεία στα οποία έπρεπε να επιμείνει η κοπέλα για να βγάλει όλο το σμίγμα από την επιδερμίδα μου. Τι μαρτύριο είναι και αυτό που περνάμε, δηλαδή. Οι άντρες δεν μας καταλαβαίνετε καθόλου. Εκτός αν υπάρχει κάποιος που βλέπει αυτό το βίντεο και έχει κάνει καθαρισμό έστω και μία φορά στη ζωή του, να σηκώσει το χέρι του. Να αφήσει σχόλιο, θέλω να το ξέρω. Δεν θέλω να ξεχνάτε ποτέ να φέρνετε το foundation και λίγο στο λαιμό και να το σβήνετε έτσι πολύ πολύ γλυκά, αλλά και να βάζετε και λίγο και στα αυτιά σας. Για concealer σήμερα θα χρησιμοποιήσω μία μίξη επίσης. NYX Can't Stop Won't Stop είναι στην απόχρωση 7 Natural και Catrice One Drop Coverage Concealer. Αυτό είναι σε μια πολύ ανοιχτόχρωμη απόχρωση επίσης, στη 003. Να σας πω ότι πήρα καινούργια πινέλα, παιδιά, έχω τρελαθεί με αυτά εδώ. Είναι από την BH Cosmetics, σε συνεργασία με έναν YouTuber από ό,τι κατάλαβα, τον Marvin Magnificent, και μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ. Έχει ωραία πινέλα για τα μάτια και γενικά να προτιμάτε τέτοια set. Θα σας βάλω link αν είναι ακόμα διαθέσιμο το συγκεκριμένο ή τέλος πάντων για 2-3 set που πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να αποκτήσετε στην περιγραφή και εκεί θα βρείτε και όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιώ σήμερα, βέβαια. Θα σετάρω αμέσως το πρόσωπό μου και επειδή δεν έχω καινούργια πούδρα, σας την έχω ξαναδείξει, θα χρησιμοποιήσω την RCMA No Color Powder. Την έχω λατρέψει. Θα κάνω και το καθιερωμένο baking εδώ. Και θα σταματήσω εδώ βάζοντας μόνο λίγη στο κέντρο του προσώπου. Γιατί έχω ένα μολύβι από την Golden Rose και τώρα περνάμε στα πολύ καινούργια προϊόντα. Είναι από τη σειρά Nude Look και έχω δύο μολύβια συγκεκριμένα. Το ένα είναι το Highlighting Glow Pen και το άλλο είναι το Contouring Face Pen. Για να δούμε την απόχρωση για αρχή. Λοιπόν, η απόχρωση είναι αυτή. Λέγεται Warm Honey. Και θα προσπαθήσω να κάνω λίγο contouring εδώ ακριβώς στο κόκαλο. Ελπίζω να απλώνεται ωραία. Είναι πολύ μαλακό και πολύ κρεμόδες πάντως. Okay, πολύ διακριτικό. Ωραία απόχρωση για τη δική μου επιδερμίδα. Μπλεντάρεται πάρα πολύ γρήγορα. Κάτι έκανε. Θα χρησιμοποιήσω και το Highlighting Glow Pen. Φαντάζομαι μπαίνει εδώ. Δεν έχω ζετάρει τίποτα να σας πω εκεί στην περιοχή αυτή. Δεν ξέρω αν πρέπει να το βάλω τώρα ή μετά.
αλλά μου αρέσει και αυτό σαν βάση για το highlighter που θα χρησιμοποιήσουμε αργότερα. Και αν θέλετε ένα nude look, νομίζω ότι αυτό είναι ότι πρέπει, γιατί αυτό είναι και το concept αυτών των προϊόντων, να μην έχουν και πάρα πολύ χρώμα, ώστε να μην φαίνονται ξένα, να σας δίνουν αυτή την γυαλάδα ή αυτό το contouring που φυσιολογικά υπάρχει στο πρόσωπό μας. Εγώ βέβαια με λίγο έξτρα, όπως και να το κάνεις. Θα συνεχίσω μπλεντάροντας την πούδρα σε όλο μου το πρόσωπο. Πάμε σε bronzer, θα χρησιμοποιήσω αυτή εδώ την παλετίτσα που λέγεται Nude Look Baked Trio Face Powder από την Golden Rose. Κάτι μου λέει ότι αυτή η απόχρωση θα είναι αρκετά ανοιχτόχρωμη για τη δική μου επιδερμίδα. Δεν πειράζει όμως, γιατί έχω και backup. Και ο σκοπός αυτού του βίντεο είναι να τεστάρουμε αυτά τα προϊόντα και εσείς να επιλέξετε αυτά που σας ταιριάζουν περισσότερο. Δεν θα επιμείνω άλλο με το συγκεκριμένο, γιατί έχω και αυτή την παλετίτσα από την Catrice. Λέγεται Luminize Highlight and Bronze Glow Palette. Θα βγάλω και το πλαστικό από πάνω, δεν την έχω χρησιμοποιήσει καν ακόμη. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και μου αρέσει που είναι soft και αυτό και δεν είναι και πάρα πολύ σκούρο. Λοιπόν, πάρα πολύ μου άρεσε αυτό το bronzer. Μου αρέσει πολύ η φρέσκια γυαλάδα που έχει η επιδερμίδα μου αυτή τη στιγμή. Πριν περάσω στα highlighters, θα περάσω στο rouge, γιατί έχω ένα καινούριο επίσης από Catrice και είναι αυτό εδώ, Glowing Multicolor Blush Box. Στην απόχρωση 020, it's 1 o'clock και νομίζω ότι θα ταιριάζει τέλεια με αυτό που έχω στο μυαλό μου να κάνουμε στα μάτια. Πάρω λοιπόν εδώ, έχει kickback η πούδρα. Είναι έντονο. Αλλά οκ. Okay. Γι' αυτό παίρνω τέτοιο μεγάλο πινέλο, για να μπορώ μετά να το διανύμω όπως θέλω και να το σβήσω. Έχει και αυτό μια γυαλάδα. Θα επιστρέψω για να βάλω και highlighter και τα υπόλοιπα. Προς το παρόν όμως νομίζω ότι πρέπει να σας φέρω λίγο πιο κοντά, αφού ετοιμάσαμε τη βάση μας, για να ξεκινήσουμε τα μάτια και να χρησιμοποιήσουμε αυτή εδώ την φανταστική παλέτα από Makeup Revolution. Είναι από τη σειρά Forever Flawless και λέγεται Utopia. Και παιδιά, βγαίνω τελείως από το comfort zone μου με αυτή εδώ την παλέτα εγώ. Είχε ένα τεράστιο καθρέφτη αρχικά και έχει και χρώματα τα οποία εγώ δεν πολύ χρησιμοποιώ και δεν είχα στη συλλογή μου, γι' αυτό και την αγόρασα. Είναι αρκετά οικονομική, θα σας γράψω όπως σας είπα και πριν τα προϊόντα στην περιγραφή για να τσεκάρετε κι εσείς τις τιμές. Και από ό,τι μου είπατε, αφού σας ρώτησα στο Instagram, οι αποχρώσεις που θέλετε περισσότερο να χρησιμοποιήσω είναι αυτές που υπάρχουν στην πάνω σειρά, εκτός από τον μπλε. Το μπλε δεν το διάλεξε κανείς, ευτυχώς. Τώρα που ήρθαμε πιο κοντά λοιπόν, να προετοιμάσουμε τα βλέφαρα με λίγο κονσίλερ από την NYX. Δεν θα χρησιμοποιήσω βάση για σκιές, γιατί ειλικρινά δεν έχω βρει κάποια βάση για σκιές να μου δίνει το αποτέλεσμα που θέλω. Και θα το απλώσω με τα δάχτυλά μου και θα χρησιμοποιήσω και λίγο από κάτω με το πινελάκι του κονσίλερ μου. Με αυτό εδώ το πολύ μεγάλο και fluffy πινέλο θα πάρω αυτή εδώ τη σκιά που λέγεται, έχουν και ονόματα πάνω, Sanctuary, και θα ξεκινήσω και θα την απλώσω ακριβώς κάτω από το φρύδι μου, αφήνοντας ελάχιστο κενό. Όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ απαλή, αλλά έχει έναν ελαφρύ mauve υποτόνο. Θα δουλέψω λοιπόν με την ίδια σκιά και θα προσπαθήσω να δώσω λίγο βάθος εδώ κάτω από το κόκαλο. Είχα ακούσει τα καλύτερα για τις σκιές της Revolution και μέχρι στιγμής είμαι ενθουσιασμένη. Θα πάρω τη διπλανή που λέγεται Bohemian, με ένα έτσι πιο μικρό πινέλο. Θα το τεινάξω όπως πάντα, αν και δεν έχουν και τρομερό fallout εδώ που τα λέμε, και θα έρθω πολύ απαλά εδώ στο crease, κάτω από το κόκαλο, για να δημιουργήσω βάθος. Θα κάνω το ίδιο και από την άλλη μεριά με ό,τι έχει απομείνει στο πινέλο μου, γιατί όπως βλέπετε το χρώμα το ακουμπάς και φαίνεται ξεκάθαρα. Θα το σβήσω και προς τα έξω. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι με ένα άλλο πινέλο. Θα πάρω αυτό εδώ το χρώμα που λέγεται Serenity. Και είναι το μόνο καφέ που υπάρχει στην παλέτα, δυστυχώς. Αυτό είναι ένα από τα μείον της συγκεκριμένης, ότι δεν έχεις ένα σκούρο καφέ για να μπορείς να σκουρίνεις κάποιο σημείο που θες. Η μόνη επιλογή που έχεις είναι τα μπλε σκούρα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν θέλω να χρησιμοποιήσω καθόλου μπλε. Και δεν πειράζει, ας είναι και λίγο πιο θερμή η απόχρωση, γιατί ειλικρινά τη σκιά που χρησιμοποιήσαμε πριν την Bohemian, εγώ βλέποντας τη στην παλέτα, νόμιζα ότι είναι λιγότερο μοβ σκούρο και περισσότερο βυσσινή. Αλλά δεν το πέτυχα. Τώρα λοιπόν θα επιστρέψω στο προηγούμενο πινέλο και θα ξαναπάρω την Bohemian και θα έρθω εδώ στο εξωτερικό τρίγωνο και θα τη βάλω πάνω από το καφέ. Παιδιά, μου αρέσουν πάρα πολύ οι σκιές, γιατί έχουν πάρα πολύ ωραίο pigment, δεν έχουν fallout, δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις πάρα πολύ και αναμειγνύονται και πολύ ωραία η μία με την άλλη. Spoiler alert, επειδή έχω προσπαθήσει να χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το μπλε που φαίνεται φανταστικό, δεν μπλεντάρεται και τόσο ωραία, οπότε χρησιμοποιήστε το μόνο για να κάνετε, ξέρω εγώ, μία γραμμή eyeliner, μία γραμμή από κάτω, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, θα πάρω το πρώτο πινέλο που είχα χρησιμοποιήσει και θα
Μπλεντάρω εδώ κάτω από το φρύδι ξανά. Ίσως πάρω και λίγη από την πρώτη σκιά που χρησιμοποιήσαμε. Και τώρα, αυτό που θέλω να κάνω και ελπίζω να μην μου βγει σε κακό, είναι να πάρω αυτή εδώ την πρώτη σκιά που λέγεται Dreamer και να την τοποθετήσω εδώ στην αρχή του ματιού. Φανταστική! Και θα πάρω και την Enamore που είναι λίγο πιο mauve και θα την φέρω εδώ στο κέντρο και προς την ένωση με το χρώμα που έχουμε χρησιμοποιήσει το μάτι στην εξωτερική γωνία. Makeup Revolution, σ' αγαπώ! Αυτό είναι ένα φανταστικό αποτέλεσμα υψηλής ποιότητας απόδοση σε αυτές τις σκιές και θέλω να χρησιμοποιήσω τώρα μία για να φωτίσω εδώ το εσωτερικό αλλά και να τη βάλω κάτω από το φρύδι, αλλά δεν είμαι σίγουρη αν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή γιατί είναι όχι σημερινή αλλά γκλίτερη σκιά και δεν θέλω να μου βγουν κομματάκια στα μάτια, οπότε θα πάω προς αυτή εδώ που είναι πιο χρυσή και ελπίζω να ταιριάζει. Α, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό, παιδιά, θα μπορούσατε να το χρησιμοποιήσετε και για highlighter, αν δεν σας είπα το όνομα. Είναι η Idyllic, αυτή εδώ. Αν δεν είχα highlighter σήμερα να χρησιμοποιήσω, θα το βάζω και στο πρόσωπό μου, ειλικρινά. Θα το φέρω και εδώ από κάτω, στο ξεκίνημα. Θέλω να τονίσω τα μάτια ακόμα περισσότερο, οπότε θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το μολύβι που είναι κάπως βυσσινή. Είναι το χρώμα που ήθελα να είναι και η σκιά, αλλά δεν το πέτυχα. Είναι λοιπόν το Contour Eye Pencil 12 Hour Wear Vinyl και αδιάβροχο από το Sephora. Και θα το βάλω στο εσωτερικό εδώ του ματιού. Μ' αρέσει που για αλλαγή δεν βάζουμε μαύρο. Θα το βάλω και εδώ λίγο στο εσωτερικό να φαίνεται και θα κάνω και μία γραμμή κατά μήκος της γραμμής των βλεφαρίδων. Στο κάτω μέρος των ματιών τώρα θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το LA Girl Ultimate Intense Stay Auto Liner, το οποίο είναι στην απόχρωση Super Bright και θα το βάλω εδώ στην αρχή του ματιού και θα χρησιμοποιήσω αυτό που χρησιμοποιήσαμε πριν στο υπόλοιπο μέρος αλλά και λίγο προς τα έξω. Και αυτό που θα κάνω είναι να πάρω ένα πινέλο σαν γι' αυτό που είναι από τα Sephora το Precision Smudge και λίγη από τη σκιά που χρησιμοποιήσαμε πριν και να σβήσω το μολύβι. Τελευταίο βήμα για τα μάτια είναι η επιστροφή στην σκιά Serenity σε αυτό εδώ το καφέ και με το 10 από BH Cosmetics θα το φέρω λίγο από κάτω από το μολύβι που μόλις βάλαμε για να το κάνω λίγο πιο smoky και να του δώσω και λίγη από τη θερμότητα που θέλω. Να σας πω κάτι, δεν θέλω να κάνω eyeliner σήμερα. Θα χρησιμοποιήσω όμως ψεύτικες βλεφαρίδες, αυτές εδώ από την Catrice και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που μου τις έστειλαν. Είναι η Extreme Volume with Ultra Flexible Lash Band και έχουν και ενσωματωμένη κόλλα. Θα ανοίξω το κουτάκι και με κάποιο τρόπο έτσι στα γρήγορα θα τις τοποθετήσω και επιστρέφω. Όπα, μισό λεπτό πριν βάλω βλεφαρίδες, θέλω να δοκιμάσω αυτή εδώ την καινούργια μάσκαρα από Catrice. Λέγεται Iconista Lash Millionizer Volume Mascara και είναι και αδιάβροχη. Α, είναι πολύ απαλό στις βλεφαρίδες. Ωραίος ο διαχωρισμός. Να δούμε και πόσο μακριά μπορούμε να τις φτάσουμε σε επίπεδο όγκου. Λοιπόν, δεν έχω ξαναβουτήξει το applicator μέσα εδώ και το αποτέλεσμα είναι ήδη πολύ εντυπωσιακό. Το λατρεύω σε σημείο που σκέφτομαι να μην βάλω καν τις ψεύτικες. Εν τω μεταξύ τις δοκίμασα λίγο πριν και είναι, παιδιά, θα σας τις δείξω γιατί δεν θα τις βάλουμε στο σημερινό βίντεο. Είναι πολύ μεγάλες για το δικό μου μάτι, δηλαδή αφήνοντας τη φλεφαρίδα εδώ περισσεύει, δεν ξέρω αν φαίνεται. Οπότε θα τις κόψω λίγο στην άκρη και θα τις χρησιμοποιήσουμε σε ένα άλλο βίντεο. Η μάσκαρα, εντάξει. Το βλέπετε και μόνοι σας, την κάνει τη δουλίτσα της. Τώρα για το αδιάβροχο του θέματος θα πρέπει να την τεστάρω και να σας γράψω στην περιγραφή αν όντως είναι ανθεκτική και αντιστάθηκε και όταν ξεβάφτηκα. Σας έφερα στην κανονική μας απόσταση για να ολοκληρώσουμε το σημερινό μακιγιάζ. Θα βάλω setting spray, mattifying setting mist, oil control από την 17 και αυτό δεν θυμάμαι να το έχω ξαναχρησιμοποιήσει. Ναι, όχι. Πολύ ωραίο mist. Και πολύ ωραία μυρωδιά επίσης. Ελπίζω να κάνει και τη δουλειά του να μας κρατάει και ματ, να βοηθάει δηλαδή στον έλεγχο της λιπαρότητας. Πάμε σε highlighter αμέσως και λίγο πριν στεγνώσει αυτό το spray. Πού είναι το καλό μου το πινέλο, να το καλό μου το πινέλο. Και θα περάσω στην Luminize Highlight and Bronze Glow Palette από την Catrice και πάλι. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ λευκό για μένα. Τι λέτε. Θα τα σουατσάρω εδώ στο χέρι μου για να τα δούμε. Και το δεύτερο είναι πάρα πολύ χρυσό για το σημερινό μακιγιάζ. Αυτά είναι τα highlighters, οπότε θα κάνω μια μίξη και των δύο. Αν και δεν χρειαζόμαστε και άλλη λάμψη. Ήταν όλα τα προϊόντα με λάμψη που χρησιμοποιήσαμε στο πρόσωπο. Αλλά... παιδιά, λάμπω περισσότερο από ό,τι θα ήθελα νομίζω αυτή τη στιγμή. Και θα βάλω και λίγο στη μύτη. Για το καλό. Είναι αρκετά χρυσό.
Είναι βέβαια από τη νέα σειρά της Catrice που λέγεται Go Gold. Αυτό είναι το trend για το φθινόπωρο και το χειμώνα. Και αφού έχουμε ολοκληρώσει το πρόσωπο, πάμε να δούμε και τι θα κάνουμε με τα χείλη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θέλω να χρησιμοποιήσω δύο μολύβια από τη NYX, το Mauve και το Bedrose. Αλλά σε κραγιόν δεν έχω καταλήξει. Έχω ένα καινούριο demi matte από την Catrice, το οποίο είναι στην απόχρωση 0,90 και είναι αυτό. Όχι, δεν μου φαίνεται. Και έχω και αυτό εδώ από την Golden Rose. Επίσης λατρεμένο. Αν και αυτό μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ ίδιο με τις σκιές των ματιών, οπότε νομίζω θα πάω στο άλλο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε περίγραμμα. Πραγματικά, παιδιά, αυτά τα μολύβια από την NYX δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τα πιο high-end μολύβια. Λοιπόν, θα δοκιμάσω αυτό γιατί τα ξέρω τα liquid lipsticks της Golden Rose και τα αγαπώ και πραγματικά είναι πάρα πολύ σταθερά και δεν πάνε πουθενά. Δεν ξέρω όμως πώς είναι το συγκεκριμένο demi matte από την Catrice. Ωραία υφή έχει, παιδιά, είναι δελούδινο, είναι πάρα πολύ άνετο στα χείλη και νομίζω ότι εγώ προσωπικά προτιμώ demi matte face παρά εντελώς matte face όταν πρόκειται για κραγιόν και δεν είναι liquid lipstick. Στο liquid αντιθέτως, πάντα προτιμώ τα μάτια. Ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα και μια πολύ ωραία υφή. Γενικώς είμαι πολύ ευχαριστημένη από τα προϊόντα που δοκιμάσαμε σήμερα. Ελπίζω να περάσατε κι εσείς καλά, να σας άρεσε το σημερινό βίντεο και να σας έκανα λίγο τη ζωή πιο εύκολη στο τι θα επιλέξετε όταν θα πάτε στα μαγαζιά την επόμενη φορά για να προσθέσετε στη συλλογή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε και το σημερινό βίντεο. Like, αν σας άρεσε, μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Φιλιά πολλά, θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!